Είμαστε με τον ταξιδιωτικό πράκτορα κύριο Ηλία Πίκουλο και θα μιλήσουμε για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν προσθεθεί κάποιες. Θέλετε να μας πείτε ποιες είναι αυτές και αν τελικά εξυπηρετούν ουσιαστικά το νησί μας? Επιστρέψαμε μετά από την πανδημία, τα δύο χρόνια αυτά που ήταν νεκρά και μπορούσαν λόγω της πανδημίας οι ακτοπλοϊκές εταιρείες να μειώσουν τα δρομολόγια τους. Είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε στα δρομολόγια που υπήρχαν το 19 λόγω επιτροπής ανταγωνισμού. Είναι δηλαδή κάτι που υποχρέωση της ακτοπλοϊκής εταιρείας και φτάσαμε στα 13 δρομολόγια, ό,τι είχαμε δει και πριν το 19. 13 δρομολόγια την εβδομάδα, μαζί με το υπολογίζουμε και το δρομολόγιο του Σιγρίου, σύνδεση με το κέντρο, με την Πειραιά και 4 δρομολόγια με τη Βόρεια Ελλάδα. Τα 4 δρομολόγια της Βόρειας Ελλάδας τώρα είναι αποκλειστικά και μόνο η Καβάλα. Η Θεσσαλονίκη, όπως έχουμε πει, σταμάτησε λόγω του ότι ήταν μια σύμβαση η οποία για τελευταία χρονιά που τρέχει τώρα ήταν, ας το πούμε, και λανθασμένη, με την έννοια ότι σταματούσε το καλοκαιρινό μήνα στη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, από ό,τι γνωρίζω, έχουμε ενημερωθεί ότι από το Σεπτέμβριο και μετά που θα ξαναξεκινήσει, θα μπορέσει να είναι για το όλο το χρόνο. Δηλαδή, θα έχουμε ακτοπλοϊκή σύνδεση με Βόρεια Ελλάδα όλο το χρόνο? Ναι, συγκεκριμένα με τη Θεσσαλονίκη. Για Καβάλα, έτσι κι αλλιώς έχουμε όλο το χρόνο. Με ένα δρομολόγιο το χειμερινό, ένα την Θεσσαλονίκη. Τώρα έχουμε 4 Καβάλες. 4 δρομολόγια για την Καβάλα είναι αρκετά για την Καβάλα, για τη Βόρεια Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει κίνηση από εκεί. Η Λίμνος δηλαδή έχει πολλή κίνηση με την Καβάλα και τη γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα. Το ίδιο και εμείς. Εμείς έχουμε περισσότερα φορτηγά, περισσότερη εμπορευματική κίνηση σε σύγκριση με τη Λίμνο. Θεωρείτε ότι τα δρομολόγια που έχουν μπει εξυπηρετούν ουσιαστικά το νησί μας? Χρειάζονται κι άλλα? Πιστεύω ότι, σας είπα, και αναγκαστικά ξεκίνησαν. Είναι νωρίς τώρα, γιατί τα πλοία τώρα έχουν ξεκινήσει τα εξπρές, τα 13 δρομολόγια εβδομάδα εδώ και 3 εβδομάδες, από 5 Ιουνίου. Και μπορώ να σου πω ότι ανεβοκατεβαίνουν με μηδενικές πληρότητες τη τάξη του 10-15%. Ωστόσο, ήταν υποχρέωση, είπα και πάλι, λόγω επιτροπής ανταγωνισμού να είναι αυτά τα δρομολόγια, αυτός ο αριθμός των δρομολογίων. Και τηρούνται από την εταιρεία κανονικά. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια περισσότερη κίνηση από Ιούλιο-Αύγουστο. Θέλετε να μας πείτε ποιο είναι το πρόγραμμα των δρομολογίων που ισχύει τώρα? Είναι καθημερινό το δρομολόγιο, όπως ήταν και το χειμώνα, σε απογευματινές ώρες. Ωστόσο, έχουν προσθεθεί Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 3 πρωινά εξπρές, 3 με τον ίσο Ρόδος, καθώς επίσης και ένα επιπλέον νυχτερινό απογευματινό του Σάμος Παρασκευή βράδυ. Επιπλέον άλλα 4 δρομολόγια Πειραιά με τα μεγάλα πλοία. Και έχει προσθεθεί και το Σίγρι που έχει ανοίξει εδώ και 2 εβδομάδες. Είναι 13 Σάββατα σύντομα μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, που έχει άφηξη 10.30 στο Σίγρι με αναχώρηση 11.30 το βράδυ από Πειραιά. Πειραιά, Μύκονο, Μεστά, Σίγρι και επιστροφή. Το πρόγραμμα των δρομολογίων με Βόρεια Ελλάδα πώς έχει? Το πρόγραμμα των δρομολογίων με Βόρεια Ελλάδα, σας είπα, έχουν μείνει 4 δρομολόγια Καβάλα. Είναι κάθε Τρίτη βράδυ, κάθε Τετάρτη απόγευμα, κάθε Παρασκευή πρωί και κάθε Κυριακή μεσημέρι. Της Τρίτης είναι με το Blue Star Μύκονος, τα άλλα 3 δρομολόγια είναι με το Διαγόρα. Τώρα να πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, σε εκείνο της κρουαζιέρας. Τι εικόνα έχουμε? Η κρουαζιέρα, όπως έχουμε πει, έχει ξεκινήσει από μηδενική βάση. Ξεκινήσαμε φέτος με τις πρώτες αφίξεις που ήταν μέσα στο Μάιο. Περίπου είναι 17-18 προσεγγίσεις, έχουμε κάνει ήδη τις 5. Μας μένουν γύρω στις 13 προσεγγίσεις ακόμα. Τα επόμενα είναι 1 και 2 Ιουλίου, είναι μεγάλα πλοία. Στις 1 Ιουλίου είναι το Νότικα και στις 2 Ιουλίου είναι το Αζαμάρα, Αζαμάρα Journey. Και τα δύο τα πλοία θα μείνουν στην Άγκυρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μας φτάνει ο ντόκος μας για να πέσουν μέσα. Δεν έχουμε το επαρκή ντόκο, όπως έχουμε ξαναπεί, για να κάνει πλαγιοδέτηση το πλοίο. Ευελπιστούμε ότι ο καιρός είναι Ιούλιος, θα είναι καλός και θα μπορέσει ο κόσμος να γίνει από επιβίβαση με τις λάντζες του πλοίου. Μέχρι τώρα, πόσοι τουρίστες μας έχουν έρθει με την κρουαζιέρα? Με την κρουαζιέρα μέχρι στιγμής μας έχουν έρθει γύρω στους 1.800 με 2.500, υπολογίζω, διότι τώρα το αριθμό είναι πολύ μικρό, που έχει εξπροσεγγίσει, είναι της τάξης των 60 επιβατών, οπότε είναι μικρός ο αριθμός. Ωστόσο, που κάνει μια ημερήσια εκδρομή μεγάλη, διότι υπάρχει παραμονή από το πρωί στις 6 μέχρι στις 11 το βράδυ. Και την τελευταία φορά έκανε και διανυκτέρευση. Εντάξει, δεν είναι ο αριθμός ικανοποιητικός, αλλά σας είπα και πάλι, είμαστε ευχαριστημένοι γιατί ξεκινήσαμε από το πουθενά. Πριν λίγες μέρες ήρθε το πρώτο πλοίο στο λιμάνι του Σιγρίου. Θέλετε να μας πείτε τι σηματοδοτεί αυτό? Κοιτάξτε, ήταν μια ιστορική μέρα για το Σίγρι. Μετά από τόσα χρόνια αγώνα να γίνει ένα λιμάνι επίνεμο, αξιοπρεπή,
με τις προδιαγραφές που είναι για 30-40 χρόνια μπροστά. Αναγκαστικά, για να μην αποφύγουμε την προσέγγιση του πλοίου στο παλιό λιμάνι, στο πολεμικό λιμάνι, μια και είχαμε προβλήματα πέρσι με ανασύραν σηματόσκηνα κατά με την άγκυρά του το πλοίο και είχαμε αρκετές καθυστερήσεις, έγινε μια πρόχειρη παραλαβή από το Λιμνικό Ταμείο, δούλεψαν όλοι, έτρεξαν όλοι, ευχαριστούμε το Λιμνικό Ταμείο γι' αυτό φυσικά. Και μπορέσαμε και προσεγγίσαμε με την πρώτο Σάββατο στο νέο λιμάνι. Λεπτομέρειες ακόμα για να τελειώσει υπάρχουν. Υπάρχει το ΔΕΗ, σας λέω, δουλεύω εκείνη τις ώρες μόνο για τη ξαναχώρηση με γεννήτρια. Ότι έπρεπε να πάνε γραμμές. Κάποια πράγματα που πιστεύω ότι θα τρέξουν και θα τελειώσουν μέχρι τέλος της σεζόν φέτος, για να είναι να παραδοθεί πια επίσημα ολοκληρωμένο. Σε παλιότερη συνέντευξη είχατε πει ότι το μήκος του λιμανιού δεν είναι αρκετό για να εξυπηρετήσει τα σημερινά επίπεδο πλοία. Προδιαγραφές πιστεύω ότι δεν είναι για τα πλοία τα σημερινά. Είναι κανένα πλοίο δεν είναι κάτω από 150 μέτρα. Ήδη και το πλοίο που μας έρχεται, το δικό μας, και το Πάτμος που θα έρθει την άλλη εβδομάδα, αλλά και το Χίος που έρχεται τώρα. Να σας δώσω να καταλάβετε, έξω από την πυροβλήτα πυρσεύει 25-30 μέτρα. Και αναγκάζει να δίνει λεντιόσκηνο ο καπετάνιος. Θα μπορούσε να γινόταν 30-40 μέτρα πιο μακρία, το πούμε. Το τόνισε και ο υπουργός, ο κ. Αθανασίου, αυτό, ότι προσπαθούν τώρα μήπως μπορέσουν και γίνει μια μικρή επιμήκυση. Ακριβώς δεν για το μήκος του, όχι για κάτι άλλο. Κατά τα άλλα, τα βυθίσματα, τα φέντρες, οι προσκουλτήρες και όλα αυτά είναι τα πιο τέλεια, μπορώ να πω, έχουν μπει σε σύγκριση με άλλα λιμάνια. Θεωρείτε ότι χρειάζεται και άλλου είδους παρεμβάσεις εκτός το μήκος τώρα, στο λιμάνι? Χρειάζεται μια γεφυροπλάστηκα να γίνει. Ίσως πιστεύω αργότερα να γίνει σε ένα σημείο κάποιο υπόστηγο, αν τυχόν υπάρξει γραμμή το χειμώνα και όχι μόνο τις καλοκαιριμένες μήνες, γιατί βγαίνουν κάποιες επιδοτήσεις και κάποιες προγραμματισμένες διαγωνισμοί που μπορεί να γίνουν και συμπεριλαμβάνουν σύγκριση σαν λιμάνι αφιξαναχώρησης. Σίγουρα για το χειμώνα χρειάζεται ένα υπόστημα να μπορέσει να σταματήσει για λίγη ώρα μέχρι να επιβαστεί ο επιβάτης. Έχουν εκφραστεί παράπονα ότι το λιμάνι, μάλλον το δρομολόγιο αυτό, δεν εξυπηρετεί επί της ουσίας τους οδηγούς φορτηγών. Αυτό γιατί? Είναι γεγονός αυτό εδώ και πολλά χρόνια, και 3 χρόνια που δουλεύει η γραμμή αυτή. Ακόμη και από τα κοντινά μέρη, από Άγρα και από Άγρα, από Μεσότοπο, δεν τους βολεύει, διότι έχουν θέμα, πρόβλημα με το δρόμο οι άνθρωποι. Όταν καταλαβαίνετε ένα φορτηγό της τάξης των 50 και 40 και 50 τόνων φορτωμένο στον δρόμο αυτό που υφίσταται, γιατί δεν έχει τελειώσει, είναι επικίνδυνο στα ανεβοκατεβάσματα, σούστες και όλα αυτά, και προτιμάται με τη λίνια ακόμη. Γι' αυτό σας λέω ότι ναι, μεν γίνεται ένα αεροδρόμιο, γίνεται ένα λιμάνι, σίγουρα είναι κάτι καλό, σίγουρα είναι κάτι που ανεβάζει το μέρος, το χωριό, οποιοδήποτε είναι αυτό. Ωστόσο, όμως πρέπει να έχεις πρόσβαση εκεί. Και βασικά πρέπει να έχεις πρώτα το δρόμο και μετά να έχεις το λιμάνι και το αεροδρόμιο. Και τέλος, κλείνοντας, να έρθουμε στους Τούρκους τουρίστες που άρχισαν να έρχονται ξανά πίσω στο νησί μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε κάτανθεν ενθουσιασμένοι, γιατί πάντα μετράμε και βλέπουμε νούμερα και αφιξαναχωρήσεις προηγούμενων ετών. Και όταν λέω πριν 2 χρόνια, που είναι την πανδημία, το τι γινόταν στο Κουρμπάν Μπαϊράμ, στον Μπαϊράμ που είχαν, τα νούμερα ήταν πολύ ψηλά. Ωστόσο, σας είπα πάλι και εκεί, φταίνει και πολλά πράγματα. Δεν φταίει μόνο η γραμμή, φταίει η οικονομία της Τουρκίας, ότι έχει πρόβλημα με την οικονομία της. Ωστόσο, ποιος θα βγει να κάνει διακοπές όταν η λίρα έχει πέσει τόσο χαμηλά? Όλα ξεκινάνε από την αρχή. Όλα ξεκινάνε και εκεί από την αρχή, μπορώ να πω. Και η Τουρκία ξεκίνησε, αν όχι από μηδενική βάση, αλλά από βάση της τάξης του 10% και πάνω. Γίνονται προσπάθειες, μπαίνουν περισσότερες γραμμές, είδατε τι γίνεται σύνδεση τώρα με τη Σμύρνη. Μακάρι να κρατήσουν τα δρομολόγια αυτά, το ευχόμαστε όλοι, και να μπορέσει να το νησί να αναδειχθεί και να έρθει κόσμος περισσότερος. Θέλετε να μας κάνετε μια αναφορά στα νούμερα των τουριστών που είχαμε το 2019 και αυτά που έχουμε μέχρι τώρα, για να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα? Το 18, ας πούμε το 18 και 19, που πριν την πανδημία, είχαμε τις τάξεις των 50, 55, 60 χιλιάδες σαν αριθμό, σαν νούμερο αφιξαναχωρέστων Τούρκων. Τώρα το 10, το 8, τα 7 που έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, είναι το 15-20%. Ωστόσο, ξεκίνησε αργά και η σεζόν, ας το πούμε, της Τουρκίας. Ευελπιστούμε ότι θα τρέξει κανονικά η σεζόν αυτή, και από τον χρόνο θα προσθεθούν και άλλα περισσότερα δρομολόγια. Και να πάει φυσικά και καλά η οικονομία αμοιβαία των δύο κρατών. Και οι συγκυρίες και η γετινίαση. Βασικό, γιατί όλοι ζούμε με κάποιο φόβο τώρα, μήπως συμβεί κάτι, και μας το ρωτάνε. Δηλαδή, πολλοί επιβάτες, έχουμε φόβο να πάμε στο Ιβάλι? Αυτή την ερώτηση ποτέ δεν είχα, εδώ και χρόνια δεν την είχα ακούσει εγώ μέσα στο γραφείο μου. Να ρωτήσω για ένα μονοήμερο, για ένα πέταγμα στο Ιβάλι, να μου ρωτάνε ξένοι Αθηναίοι και αυτά, υπάρχει πρόβλημα, μπορούμε να πάμε στην Τουρκία, θα αντιμετωπίσουμε κάτι. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι κάπου ο καθένας αναρωτιέται μέσα με όλα τα γεγονότα και όλα αυτά που συμβαίνουν και ακόμα καθημερινά.